Κούλου από την αίθουσα σύνταξης. Η σκληρή μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα στις πυρκαγιές της Αλεξανδρούπολης, της Δαδιάς και της Ροδόπης, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή. Συνεπικουρούμενες από Ρουμάνους πυροσβέστες, δυνάμεις του στρατού, της αστυνομίας αλλά και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν και οι άνεμοι εξασθένησαν ελαφρά σήμερα, οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαρκώς νέα μέτωπα. Αυτή την ώρα να σου πω ότι η προσοχή των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνεται σε 6 περιοχές: Μέλια, Κύλα, Γρατίνη, Χαμηλό, Βέλκιο και Μέστη, στους κατοίκους των οποίων ζητήθηκε να εκενώσουν άμεσα και να απομακρυνθούν. Νωρίτερα να σου πω επίσης ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο πριν από 2-24 ώρα είχε εκενωθεί καθώς η πυρκαγιά είχε φτάσει μέχρι την πύλη του, επαναλειτουργήσε, βρίσκεται σε κανονική και πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος επειγόντων περιστατικών, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του διοικητή του νοσοκομείου. Να σε ευχαριστήσω, Ιωκά.